Θα ρωτήσω κάτι. Έχει ένα τίτλο, θα μου πείτε τώρα με τις τίτλους εφημερίδων, αλλά είναι μια αφορμή για συζήτηση. Έχει ένα τίτλο εφημερίδα των συντακτών σήμερα που λέει «Μπρος θεσμοί και πίσω ρεύμα». Τι ρεύμα εννοεί. Το εσάς εννοεί. Το δικό σου. Πού είσαστε στο ρεύμα. και ότι ο Τάσος Κορονάκης είπε η όποια συμφωνία θα περάσει από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται, θα έχουμε συμφωνία, θα πρέπει να περάσει από την Κεντρική Επιτροπή, ποια είναι η θέση σας. Λοιπόν, καταρχήν είχαμε μια συνεδρίαση πρόσφατα. Εντάξει, ακούστηκαν πολλά για αυτήν. Εγώ αυτό που αποκόμισε ήταν ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα, τεκμηριωμένη συζήτηση με τα δεδομένα που είχαμε μέχρι στιγμής, διότι δεν έχουμε ένα πλαίσιο συμφωνίας ή ένα πλαίσιο κατατεθειμένο για να πεις το ναι ή το όχι ή την επιφύλαξή σου. Άρα περισσότερο κινηθήκαμε σε ζητήματα τακτικής και νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Υπάρχει απόφαση, με βάση αυτή την απόφαση πορευόμαστε όλοι, ανεξάρτητα αν είχαμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Τώρα, αυτός ο τίτλος έχει ένα σφάλμα κατά την άποψή μου. Η διαπραγμάτευση γίνεται με τους έξω, δεν γίνεται εσωτερικά. Άλλο να υπάρχουν συζητήσεις εσωτερικές, διαφωνίες, συνθέσεις καινούργιες. Αυτό που ενδιαφέρει όλους μας είναι, εφόσον υπάρχει αυτή η διαδικασία για να επιδιωχθεί μια διαπραγμάτευση, να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε όλοι και νομίζω. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα, αυτή τη συμφωνία που σύμφωνα με τις πληροφορίες η κυβέρνηση πιστεύει ότι είναι θέμα ημερών, όχι ωρών που είπε προχτές ο κ. Καμένος, είναι θέμα ημερών. Πρέπει να περάσει από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η άποψη δική σας? Μα αυτή είναι και η απόφαση, ότι θα περάσει από την Κεντρική Επιτροπή πάλι ως συνολική συμφωνία η οποία θα τοποθετηθεί. Για την οποία θα τοποθετηθεί η Κεντρική Επιτροπή. Έχει υπάρξει απόφαση γι' αυτό. Δεν είναι ότι το λέτε εσείς, ας πούμε, το λένε πέντε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, είπα και ο γραμματέας του κόμματος, ο σύντροφος ο Κορονάκης. Αυτό τον κύριο Κορονάκη τον ανέφερα και εγώ. Αλλά έχετε πάρει συνολική απόφαση ότι θα περάσει πρώτα από την Κεντρική Επιτροπή για να πάει στη Βουλή. Η σωστή διαδικασία είναι αυτή. Πιστεύουμε ότι θα τηρηθεί. Αυτή η δήλωση που έκανε χθες ο κ. Μητρόπουλος, αντιπρόεδρος της Βουλής. Ότι δεν θα περάσουν, έτσι όπως τα ακούμε τα μέτρα που επιμένουν οι απ' έξω, δεν θα περάσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, διότι ξέρει, λέει, την ανθρωπογεωγραφία ο κ. Μητρόπουλος. Πώς τη σχολιάζετε εσείς? Κοιτάξτε, δεν θέλω να σχολιάσω απόψεις που εκφράζονται από άλλους συντρόφους. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε κάθε περίπτωση μια αρνητική συμφωνία δεν την έφερε ο ίδιος ο Τσίπρας. Συμφωνία αυτή πρέπει να είναι συμβατή με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα τα δημοσιονομικά, να δημιουργηθεί ένας δημοσιονομικός χώρος για να μπορέσουν να περάσουν οι ρυθμίσεις τις οποίες έχουμε εξαγγείλει, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπίζει και το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους μέσα από διαγραφή ενός μεγάλου μέρους και από εκεί και πέρα να υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική. Αν δεν υπάρξει δηλαδή ένα αναπτυξιακό πακέτο, το να παίρνεις κάποια μέτρα και να έχεις τη δόση και μετά σου λένε άντε άλλα μέτρα για τη δόση, με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι μια κατάσταση την οποία θα μπορούσε να την αποδεχτεί κανένας, λέει. Δεν μου λέτε κάτι. Εσείς τώρα με ποιον είσαστε, με το ναι των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με το παρόν της κυρία Κωνσταντοπούλου ή με το όχι της Ραχίλ Μακρύ για το Λάμπη Ταγματάκη? Αν ήταν ο καλύφης στη θέση τους, ρε παιδί, τι από τα τρία θα ψήφισε? Κοιτάξτε, καταρχήν υπήρχε μια τοποθέτηση από την πολιτική γραμματεία αρνητική για αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει. Τι έχετε πάρει απόφαση? Αν ελήφθη αυτή η ευθύνη από την πλευρά του Υπουργού Επικρατείας, νομίζω ότι από εκεί και πέρα έγιναν συζητήσεις. Η θέση ήταν ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια στάση επιφύλαξη, αλλά οπωσδήποτε να ψηφιστεί. Από εκεί και πέρα το θέμα, κατά την άποψή μου, δεν είναι ζήτημα προσώπων. Είναι θέμα πώς θα δημιουργήσει ένα νέο θεσμό, ο οποίος να έχει πραγματικά κάτι το διαφορετικό σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Εφόσον διασφαλίζεται. Εμείς και τη μάνα μου να το διοικήσει. Άμα όχι, λέω, δεν είναι μόνο θέμα προσώπων. Δεν είναι θέμα προσώπων, λέω μόνο. Είναι κυρίως θέμα θεσμών και διαδικασιών. Και εγώ θα έλεγα σε ένα πρόσωπο για όλους. Έχετε τρεις θέσεις, μπορείτε να συμφωνήσετε στο πώς θα δουλέψει η ΕΡΤ? Αφήστε να δοκιμαστεί. Θα έχουμε ένα διάστημα. Έτσι κι αλλιώς όλοι υποδοκιμοί. Όλοι υποδοκιμοί είμαστε. Να λέει ότι έπρεπε να δουλεύει ήδη ως αντίπαλο δέος αυτούς που παίρνουν τον τρόμο. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, θα ελέγχεται πλήρως, ας πούμε, η ΕΡΤ
ως αντίπαλο δέος, ας πούμε, σε αυτούς που θεωρείτε εσείς ότι παίρνουν τον δρόμο. Όχι, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα ουσίας. Απλά θα έχει η προσπάθεια είναι να έχει ένα αντικειμενικό χαρακτήρα και να υπάρχουν όλες οι απόψεις. Δεν πρόκειται, αν πάμε σε μια επανέκδοση της προηγούμενης κατάστασης, απόλυτο ελέγχου, με συγχωρείτε, δεν έχει. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα κυρίως θεσμών και ελέγχου της ίδιας κοινωνίας. Για μένα είναι αρνητικό το ότι δεν υπάρχει ένας θεσμός, και αυτό αφορά όλους τους φορείς του δημοσίου, ένας θεσμός της κοινωνίας που να παρεμβαίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία και να ελέγχει, να συμβάλλει στο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό κλπ. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να... Δύο σύντομες ερωτήσεις. Η αύξηση του ΦΠΑ που επιμένουν οι άλλοι και μάλλον το έχουμε αποδεχτεί εμείς σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν την τελευταία εβδομάδα. Είναι μέσα στα πλαίσια του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Η αύξηση, η γενναία αύξηση δηλαδή, από 6,5 στο 14, στο 15, στο 16. Όχι, αυτό δεν πρόκειται να ισχύσει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση από την πλευρά της κυβέρνησης με τους τρεις συντελεστές και μάλιστα με μετακίνηση πολλών κατηγοριών από τα τρόφιμα στο κατώτερο συντελεστή. Ναι, υπάρχει όμως και προσέξτε κάτι, ναι. Επειδή για να μπορέσεις... υπέρ του οικονομικού προγράμματος, γι' αυτό ναι, να σας πω το εξής. Για μένα το πιο σημαντικό, και αυτή έπρεπε να ήταν η θέση, ότι επιχειρούμε μέτρα για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη εισπραξιμότητα. Καλύτερο, διότι εδώ υπάρχει μια απώλεια της τάξης των 9 δισεκατομμυρίων και μιλάμε για φοροκλοπή. Δεν μιλάμε για φοροδιαφυγή απλά. Άρα η εστίαση έπρεπε να... η προσπάθεια, η συγκέντρωση προσοχής έπρεπε να είναι εκεί. Τώρα, προφανώς δεν θα υπάρξει μια μελέτη ώστε να μην υπάρχει επίπτωση στα πιο λαϊκά στρώματα. Και κυρίως εδώ, όταν λέμε ότι πρέπει να κατακτήσουμε ένα δημοσιονομικό χώρο, πρέπει να έχει πόρους στο κράτος. Δηλαδή, όταν εμείς πάμε να σταματήσουμε την περικοπή των επικουρικών συντάξεων, που αυτό θα επιβάρυνε 460 εκατομμύρια για παράδειγμα τους συνταξιούχους, αυτό σημαίνει ότι το παίρνει το κράτος ως δαπάνη πια. Πρέπει να βρει πόρους για να μπορέσει να σταθεροποιήσει την κατάσταση στα ασφαλιστικά ταμεία. Εκεί η προσοχή πρέπει να είναι στο ότι θα πρέπει να πάμε σε κατηγορίες οι οποίες δεν πλήρωσαν όλη την προηγούμενη περίοδο. Ναι, εντάξει, αναφέρομαι στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Η αύξηση του ΦΠΑ όμως, παραδείγματος χάρη, εκεί που πάει να γλιτώσεις το 20 από το, αυτό που θα το κόβες με το επικουρικό, θα μπορεί να το πάρει 40 έτσι. Όχι, δεν είναι. Δεν νομίζω ότι η πρόταση. Προσέξτε κάτι. Μπορεί με άλλες πολιτικές να πάρει από το ΦΠΑ. Αν μείνεις μόνο στο θέμα του ΦΠΑ, προφανώς έτσι κι αλλιώς είναι ένας φόρος ο οποίος είναι έμεσος φόρος, και είναι κακός φόρος, δεν είναι καλός φόρος, είναι άλλο η έμεση φορολογία. Αλλά λέω, το κύριο είναι αν στο πακέτο των μέτρων θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα χτυπούν τη διαφθορά, την διαπλοκή, θα χτυπούν το μεγάλο κεφάλαιο με την έννοια του ότι θα υπάρξει πρόσθετη φορολογία στις μεγάλες επιχειρήσεις. Όλα αυτά θα είναι ένα πακέτο το οποίο θα το συνυπολογίσει. Τελευταία και πάμε στον κύριο Βορύδη. Όταν λέμε ότι δεν θα πληρώσουμε στις 5 Ιουνίου το ΕΔΟΣ του... είναι στο Δουνουτού. Είναι απλώς, ας πούμε, μια διαπραγματευτική τακτική από την κυβέρνηση ή όντως δεν έχουμε τα λεφτά, έχουμε φτάσει στο σημείο να μην έχουμε 400 εκατομμύρια. Κοιτάξτε τώρα, επειδή στο θέμα των εσόδων... Εγώ κλείνω περισσότερο προς τη διαπραγματευτική πίεση. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχουμε... Ισχύει και αυτό, αλλά κάθε μήνα ξέρετε ότι υπάρχει εφαρμογή του κρατικού προϋπολογισμού και τα δεδομένα τροποποιούνται κάθε μήνα. Λοιπόν, αυτό, η επιδίωξη είναι, εφόσον δεν έχεις φτάσει σε σημείο συμφωνίας για τη διαγραφή του χρέους, να είσαι εντάξει υποχρεώσει. Αλλά όταν έχεις να προτιμήσεις, έχεις το δίλημα, μου φτάνουν τα λεφτά για να πληρώσω μισθούς και συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες. Δεν ξέρω, θα φανεί στις επόμενες μέρες. Αλλά ωστόσο, ως διακήρυξη αυτό έχει διατυπωθεί και νομίζω ότι είναι σωστό, για να είναι κατανοητό και από την άλλη πλευρά.